Μίρκο, γεια σου. Γεια σου, γεια σου to all PAOK fans, to you. Τι κάνεις? Thank you very much for calling me. How are you? Everything okay. Νίκο, πρώτα απ' όλα να μας πει πού ζεις, σε ποια πόλη είναι, τι κάνεις για να μάθουμε πώς είναι. Μίρκο, hello from Θεσσαλονίκη. The first question is about where are you living now, in which city of Italy? I'm living in Lucca, near Florence. Ah, okay. I work and I live in Lucca. It's like 60 kilometers from to Florence. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Η πόλη η οποία είναι η Λούκα, όπως μας την είπε, είναι κοντά στη Φλωρεντία, δουλεύει και εκεί είναι πολύ κοντά. Yes, Mirko. I wait PAOK in Florence one more time for see the match. One more. One more. Why not? Why not? But maybe I hope to see PAOK in Champions League, in Europa League. Αυτό είναι. Σωστό. It's a time for playing Champions League now. Η Φιωρεντίνα δεν ξέρω αν θα παίξει Champions League. Φιωρεντίνα isn't gonna play in Champions League, we think. No. But maybe not in Europa League the same, no. But okay. I hope to see PAOK, I don't know, maybe in Torino with the Juventus, in Napoli. Αυτό είναι, σωστό. Για πολύ ωραία τα λέει. Πες Νίκο. Ζάστε μην Μίρκο του Translate, λέει ότι περιμένω να δω τον PAOK μία ακόμα φορά στη Φλωρεντία και να το δω έτσι ξανά από κοντά. Ελπίζω αυτή τη φορά να είναι στο Champions League, όπως μας είπε και όχι στο Europa League. Και αφού το είπες και εσύ Δημήτρη ότι ο PAOK μπορεί να είναι η Φιωρεντίνα, η Φιωρεντίνα είναι πολύ χαμηλά, φέτος. Ναι, λέει ότι εντάξει δεν πειράζει, στο δώσω τον Τωρίνο με την Γιουβέντους ή στην Νάπολη. Θυμάται, δεν το είδαμε εμείς. Είδε το περσινό γκολ του Ροντρίγκες, το 3-2 στη Φλωρεντία. Νίκο, you were in the match with Fiorentina, with the goal of Rodriguez, the win of PAOK, with 2-3? Yeah, I remember. Okay. I see the match with the PAOK fans. And it was a big emotion for me. Why I'm Italian, yes, but I'm a fan of PAOK, not Fiorentina. You understand? When the PAOK scored 3-2, for me was a very big emotion. Μας λέει ότι το θυμάται και το είδε μαζί με τους οπαδούς του PAOK μέσα από το γήπεδο. Ήταν ένα τεράστιο συνέστημα για αυτόν. Λέει μπορεί να είμαι Ιταλός. Δεν είμαι όμως ο παδός του Φιωρεντίνη, είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Και το τρίτο γκολ εκείνο του Ροντρίγκες ήταν έτσι ένα πολύ ωραίο συνέστημα για αυτό. Δηλαδή, άμα το ρωτάνε στην Ιταλία, φίλου του, τι ομάδα είσαι, τι λέει. Μίρκο, if some of your friends, other Italians, are they asking you which team you support, you said that you support ΠΑΟΚ, not every other Italian team. But everybody can't understand this one. Why? Maybe I'm the first Italian people that is a fan of a Greek team. Everybody can't understand this one. But my history of football is this one. I play 1 year, only 1 year in PAOK, but. The love for the team, the love for the fans is so big, but it's difficult for me to explain this one. Mm-hmm. It's a big love and it's very difficult to explain. Λέει ότι τους το λέει και δεν μπορεί κανένας να το καταλάβει. Ίσως λέει να είμαι ο πρώτος Ιταλός που είναι ο παδός μιας ελληνικής ομάδας. Αλλά έτσι έχει. Η κατάσταση μπορεί να έπαιξε μόνο μία χρονιά. Αλλά η αγάπη μου για αυτή την ομάδα και τους οπαδούς είναι πολύ μεγάλη. Είναι κάτι πολύ δύσκολο να το εξηγήσω. Μα έπαιξε και στην Νάπολη όμως. Είναι τεράστια ομάδα. Έχει πάρα πολλές ομοιότητες με τον ΠΑΟΚ η Νάπολη. Στο έτος ίδρυσης, στους τίτλους, στο πάθος. Δεν λέει ότι συμπαθεί την Νάπολη. Mm-hmm. Μίρκο, you played also in Napoli. A very big team in Italy. Yes, I know. But some similar history with PAOK. You don't love Napoli very much like PAOK. Yes, I know. Napoli fans are very hot, but not like PAOK fans. I'm sorry for Napoli, but my heart is black and white. And black and white
non-Juventus. The black and white Pauke and stop. Okay. Μας λέει ότι okay, ο Παναθηναϊκός Νάπολη κάνουν μια καυτή ατμόσφαιρα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα σαν αυτούς του ΠΑΟΚ. Και μάλιστα έτσι ζητάει και σαν συγγνώμη ένα πράγμα, ότι okay, παιδιά, ωραία ατμόσφαιρα, αλλά συγγνώμη του ΠΑΟΚ είναι καλύτερη. Η καρδιά μου είναι ασφρόμαυρο, όπως είπε, αλλά όχι το ασφρόμαυρο της Γιουβέντους, το ασφρόμαυρο του ΠΑΟΚ. Το Instagram γιατί το άλλαξε και γράφει ΠΑΟΚ Σαλονίκο? Έχει βγάλει όλα ονόματα αυτά και γράφει ΠΑΟΚ Σαλονίκο. Έχει πολλούς φίλους προφανώς εδώ. Μίρκο, we have seen that you changed your Instagram profile from Mirko Takola to Pauk Saloniko. Why is this? Yes, but this one, when I speak, is all true. It's a big love. And, and no now, it's a big love from 10 years, 20 years, I don't remember. Maybe 20. And no change. I said before, it's very difficult for me to explain this one, but it's a love so big, and it's very difficult to explain why 1 year is no is too much. I play 1 year, but I don't know, maybe why I play with heart, I play with passion. And so then the fans like that. Μας λέει ότι είναι πολύ μεγάλη η αγάπη μου για την ομάδα, παρότι πέρασαν 20 χρόνια από τότε που έπαιξα, δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε. Μου είναι και εμένα πολύ δύσκολο να το εξηγήσω, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Μπορεί η μία σεζόν να μην είναι πολύ, αλλά έπαιξα με πολύ καρδιά και πάθος και δέθηκα έτσι πολύ με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Προφανώς γνωρίζεις ότι μετά από 30 χρόνια και πλέον ο ΠΑΟΚ διεκδικεί το πρωτάθλημα με αρκετές αξιώσεις. Αν βλέπει την ομάδα, αν μπορεί να ενημερώνεται, αν παρακολουθεί, αν ξέρει παίκτες του ΠΑΟΚ. Μίρκο, after 33 years, ΠΑΟΚ is going to win the Greek Championship. Have you seen the team? Do you know some players from this team? Now the team must be very concentrated for the match with Olympiacos. I know this year can do a time for win. Why is too much time that Park no win Greek championship? So is a time. Please, I want to say to the players, please. Win with the Olympiacos and win the Greek championship is very important. I want to see PAOK in Champions League. I want to see PAOK in Champions League and we must win the Greek championship. It's a time. Okay. Είναι ωραία αυτά που λέει. Η ομάδα πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένη, όπως λέει, για αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που έχει τώρα. Ήρθε η ώρα μετά από πολύ καιρό η ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα. Παρακαλώ τους παίκτες, όπως είπε, κερδίσε τον Ολυμπιακό και το ελληνικό πρωτάθλημα. Θέλω να δω τον ΠΑΟΚ στο Champions League. Πρέπει να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Ήρθε η ώρα να γίνει και αυτό. Έχει παίξει στη ζωή του πιο δύσκολο, πιο πιεστικό παιχνίδι από ότι αυτό το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, μια και τώρα παίζει πάλι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Mirko, have you ever played in your career a most difficult match in a most difficult atmosphere like this of PAOK Olympiakos? Ah, yes, I play some derby like Milan-Inter, like Palermo-Catania. I play some difficult match. But it's a match. It's a match. Difficult, but it's a match. The important is the passion. A player must be a big passion, like your fans. Μας λέει ότι έχω παίξει και στο Milan Inter. Πάθος. Ναι, yes, yes. The player must must do play with pathos, a big pathos. Okay, okay. Μας είπε λοιπόν ότι έχω παίξει και στο Milan Inter, έχω παίξει στο Παλέρμο Κατάνια. Το Παλέρμο Κατάνια είναι η αλήθεια. Εμείς μπορούμε να το έχουμε πολύ ψηλά στο μυαλό μας, αλλά αν σκεφτούμε πού παίζουν αυτές οι δύο ομάδες, ναι, σίγουρα είναι ντέρμπι.
Πάντα είναι ένα παιχνίδι, ό,τι και αν είναι το ντέρμπι, όπως είπε, δύσκολο, αλλά παιχνίδι. Το πιο σημαντικό από όλα είναι το πάθος. Οι παίχτες πρέπει να έχουν πάθος όπως έχουν και οι οπαδοί της ομάδας. Εκείνο το γκολ που του ακύρωσαν, το θυμάται? Κατάλαβε τι έγινε? Μίρκο, do you remember this goal that you scored and never counted in this Yes, but I remember if it with head or with hand. I don't remember. Μας λέει ότι κάτι θυμάμαι, αλλά δεν μπορώ να το θυμάμαι ακριβώς τι έχει γίνει. Κάπως έτσι ώστε κάπως το ξύλινε. 20 years later, I don't remember with head, hand, I don't remember. Okay, το χέρι, okay. Το κεφάλι. Λοιπόν, 6 Μαΐου τελειώνει το πρωτάθλημα. Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να το πανηγυρίζει ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να είναι εδώ λογικά. Μυρκό, in the 6th of May, the championship is ending and it's very possible to see ΠΑΟΚ as a champion. I think that you're welcome here in Thessaloniki to celebrate. If ΠΑΟΚ win the championship. Yes, that's sure. If ΠΑΟΚ win the championship, I'm back in Thessaloniki for celebrate the history. Why mm-hmm. is a history mm-hmm. if ΠΑΟΚ win? And so I'm back in Thessaloniki. That's sure. Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Θα τον ευχαριστήσουμε, Νίκο. Okay, Mirko, thank you very, very much. You're welcome. A big hug to my favorite fans. Come on, Paul! Come on, Paul! We must win! Γεια σου, Mirko! Goodbye, Mirko. Γεια Bye. Σου. Ciao, ciao, ciao.